Σε απευθεία σύνδεση με τη Μύκονο, εκεί μας περιμένει ο αποσταλμένος του Όπεν, ο Δημήτρης Φρέσκος. Δημήτρη, έχουμε μια σημαντική σύσκεψη σε εξέλιξη των επιχειρηματιών για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, τι ζητούν και πώς θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και ακούσαμε ότι υπάρχει και το θέμα με τις βίλες, βέβαια, και τα αντίτιμα. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό. Ένα καζάνι που βράζει πάντως είναι το νησί. Μετά το τελευταίο αυστηρό πρόστιμο στο γνωστό παραλιακό beach bar εδώ στη Μύκονο, στην βόρεια πλευρά του νησιού. Να σας πω ότι από εδώ και ώρα έχουν μαζευτεί οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης στο νησιού. Έχουν μπροστά τους ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους για να διαμαρτυρηθούν. Και γιατί το κάνουν αυτό? Διότι έχουν υποβάλει δεκάδες φορές αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές και στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις για τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν ήδη να αστυνομεύσουν τους ίδιους τους πελάτες τους, οι οποίοι ενδεχομένως στο κέφι να μαζευτούν και να συνοστιστούν, δεν μπορούν οι ίδιοι να κάνουν να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο. Να σας πω βεβαίως ότι την ίδια ώρα, ενώ γιατί η επιχείρηση την επισκεφτήκαμε σήμερα, συγκεκριμένη επιχείρηση, ανοιχτή είναι. Γιατί είναι ανοιχτή? Διότι έχει μια πενθήμερη προθεσμία να υποβάλει την ένστασή της πάνω στο συγκεκριμένο διοικητικό πρόστιμο, αλλά και στην επιβολή του λουκέτου, του σφραγίσματος, για 2 μήνες και 2 ημέρες για να πάρει απάντηση. Δηλαδή συνολικά 7 ημέρες θα μπορέσει να λειτουργεί. Τι γίνεται τώρα? Τι λέει από την άλλη μεριά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εμπορίου? Λέει ότι από αύριο θα υπάρξει μια κοινή υπουργική απόφαση και του Υπουργείου Εμπορίου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αυτή θα λέει ότι όταν επιβάλλεται σφράγισμα μιας επιχείρησης, θα ισχύει από την ίδια τη στιγμή και δεν θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Βεβαίως, το πρόβλημα εδώ είναι λίγο πολυσύνθετο. Και έχω δίπλα μου και τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, τον κύριο Θεοχάρη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και θέλω να αναφερθεί και ιδιαίτερο σε αυτό το οποίο καταγγέλει επιμόνως τις τελευταίες ημέρες για αυτά τα περίεργα πάρτι τα οποία διοργανώνεται μέσω διαδικτύου σε βίλες του νησιού, με είσοδο παρακαλώ και μάλιστα με αρκετά χρήματα υποστήριξε αυτό το εισιτήριο για να πάρει το συγκεκριμένο πάρτι. Κύριε Θεοχάρη. Καλησπέρα σας. Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζεται τα τελευταία 2 χρόνια. Οργανωμένες ομάδες, κυρίως από Ίμπιζα, αλλά και από άλλα μέρη που η διασκέδαση γνωρίζουν καλά να κάνουν τη δουλειά. Αληθεύει ότι χθες είχαμε μόνο 3 πάρτι και μέσα στο Σαββατοκύριακο και ακόμα περισσότερα. Σωστά. Έρχονται στο νησί λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια, νοικιάζουν βίλες και οργανώνουν πάρτι. Μέσα από έξυπνες εφαρμογές προσελκύουν τους πελάτες και βάζουν χρέωση πολύ μεγάλη και πολλές φορές λένε ότι πρόκειται για φιλανθρωπικό σκοπό. Το ερώτημα είναι σαφές. Εκεί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος προφανώς, ούτε υγειονομικό κανονισμό και ούτε και φορολογικός έλεγχος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εσείς τι λέτε αυτή τη στιγμή, ότι δεν μπορείτε να επιβάλλετε σε εμάς τέτοια αυστηρά πρόστιμα και να κλείνετε καταστήματα και να ουσιαστικά να καταστρέφετε επιχειρήσεις και φαίνεται άνεργους ανθρώπους την ώρα που λειτουργούν όλα αυτά? Εμείς λέμε ότι το γεγονός που συνέβη στο μαγαζί της Θελιάς ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Θεωρώ ότι ο επιχειρηματίας του ξέφυγε ο έλεγχος. Η πρόθεση των επιχειρηματιών εδώ στη Μύκονο είναι να εφαρμόσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όσο και αυστηρά να είναι, διότι γνωρίζουμε ότι ο ιός είναι παρόν. Προέχει η δημόσια υγεία, η υγεία των επισκεπτών, των πελατών μας, η υγεία των ανθρώπων που δουλεύουν για μας, αλλά και για μας τους ίδιους. Στην πράξη εφαρμόζεται, ωστόσο, είναι δυνατό ο επιχειρηματίας να μπορέσει να ελέγξει τον κόσμο? Γιατί ακούμε και τον κύριο Σταμπουλίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου, να λέει ότι όποιος νομίζει ότι δεν μπορεί να τηρήσει τους κανονισμούς που έχουμε θέσει, καλύτερα να μην ανοίξει την επιχείρησή του. Κοιτάξτε, είναι κάτι πρωτόγνωρο και αντιλαμβάνεστε ότι και τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι λίγο αυστηρά. Πρέπει να είναι αυστηρά. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να συνυπάρξουμε με αυτά τα πρωτόκολλα και οι επιχειρηματίες θα τα εφαρμόσουν. Λοιπόν, και οι επιχειρηματίες πρέπει να τα εφαρμόσουν και όλοι να δείξουν ατομική ευθύνη. Και από την άλλη, κύριε Θεοχάρη, υπάρχει και το θέμα με τις βίλες, που εκεί κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το πόσοι άνθρωποι μπορούν να πάνε και ποια μέτρα τηρούνται, που δεν τηρούνται προφανώς. Σωστά. Οι βίλες είναι μια υγειονομική βόμβα, όπως προανέφερα. Είναι ανεξέλεκτο. Εμείς έχουμε αφημί, έχουμε ταμιακή μηχανή, έχουμε ονοματεπώνυμο. Εσείς έχετε μια επιχείρηση στην οποία γίνεται ένας έλεγχος. Σωστά, βίλα, τι έλεγχος? Σωστά. Αποδίδουμε ΦΠΑ, αποδίδουμε φόρο. Βλέπουμε αυτές τις οργανωμένες ομάδες λοιπόν να το κάνουν πολύ οργανωμένα, την ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά. Νοικιάζουν βίλες και είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι σε εμάς. Κάντε την καταγγελία. Η αστυνομία δεν πηγαίνει στα συγκεκριμένα κύματα να ελέγξει τι γίνεται ή δεν μπορεί να μπει? Θεωρώ ότι μέχρι τώρα η αστυνομία δεν μπορούσε να μπει, διότι θα πρέπει να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Λοιπόν, διότι είναι οικία.
Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Θοχάρη. Δηλαδή, η αστυνομία δεν μπορεί να μπει σε ένα χώρο. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Η Μύκονος έχει δώσει το παράδειγμα και κάτω από αντίξωες συνθήκες έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος που έρχεται στο νησί είναι ξένος επί το πλείστον και το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος που συνέβησαν αυτά τα δύο παραπτώματα έγιναν γιατί πραγματικά το νησί είχε λίγο κόσμο και έγινε ένα πάρτι. Θεωρώ ότι και ο ίδιος ο επιχειρηματίας δεν είχε την πρόθεση να υπάρξει αυτός ο συνωστισμός και αυτή η συνάθρηση με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κίνδυνος, εάν υπάρχει ένα κρούσμα, να γίνει εξάπλωση. Λοιπόν, εμείς σεβόμαστε τον πελάτη μας, έχουμε μεγαλώσει με τον πελάτη και έχουμε μάθει να προσφέρουμε υψηλές υπηρεσίες στον πελάτη. Είστε σαφείς και ελπίζουμε και εμείς να βρεθεί η χρυσή τομή για να κυλήσει ομαλά και το καλοκαίρι, το φετινό δύσκολο καλοκαίρι. Ευχαριστώ θερμά και τον Δημήτρη Φρέσκο και τον κύριο Θεοχάρη.